Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, την νέα εκπρόσωπο τύπου του ποταμιού, την κυρία Κατερίνα Μπακογιάννη, συνάδελφος δημοσιογράφος, που ανέλαβε καθήκοντα θέση του κυρίου Τσιόδρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπακογιάννη, και καλή αρχή στα καθήκοντά σας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας, τι ακριβώς ετοιμάζετε για τις 26 που κλείνετε και 5 χρόνια ζωή στο ποτάμι. Το ποτάμι έχει 5 χρόνια γενέθλια στις 26. Θα ανακοινώσουμε μεγάλο μέρος του ευρωψηφοδελτίου, 20 ονόματα. Περίπου τόσο τα υπολογίζουμε και θα κάνουμε και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας. Σε αυτά θα είναι, υπάρχει πιθανότητα να είναι και ο ίδιος ο κύριος Θοδωράκης, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι το σκεφτόταν να δώσει την. Όχι, όχι, δεν θα είναι υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο ο κύριος Θοδωράκης. Αντιθέτως, οι νυν ευρωβουλευτές θα είναι, θα ανακοινωθούν, οι κύριοι Κύρκος και Γραμματικάκης. Βεβαίως. Mm-hmm. Κάναμε και μία μεγάλη συγκέντρωση την προηγούμενη Κυριακή, εν όψη έτσι να προγραμματιστούν τα γενέθλια και να τεθούν οι πολιτικοί στόχοι για το επόμενο διάστημα και ήταν παρόντες και οι διαβουλευτές και ο κύριος Κύρκος και ο κύριος Γραμματικάκης. Άλλα ονόματα έχετε, για παράδειγμα, βλέπω τις τελευταίες ημέρες κάποιες προσωπικότητες που δηλώνουν την στήριξή τους για την ακρίβεια ότι πρέπει να υπάρχει το ποτάμι. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε κάποιους από αυτούς στα ψηφοδέλτια? Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω εγώ τους υποψήφιους του ψηφοδελτίου, αλλά πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχουν πολλοί επώνυμοι πολίτες, και λέω επώνυμοι γιατί είναι γνωστοί πολίτες και γιατί έχουν υπογράψει με ονοματεπώνυμο. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιώ το επώνυμοι πολίτες. Γνωρίζετε βεβαίως πριν από 10 περίπου μέρες την πρωτοβουλία που πήραν 26 προσωπικότητες να στηρίξουν το ποτάμι για τις ευρωεκλογές, για αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Θα με επιτρέψετε να πω ότι το ποτάμι είναι το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα χωρίς αστερίσκους και θα σας πω πολύ γρήγορα γιατί το λέω. Είναι το κόμμα το οποίο λέει ναι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάτι που δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια ώρα λέει και ναι στο διακριτό ρόλο Εκκλησίας Κράτους, κάτι που δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Επιστεύω λοιπόν να πω ότι πολλοί έχουν εκτιμήσει αυτή την ευρωπαϊκή στάση που τηρεί το ποτάμι σε όλα τα θέματα και στηρίζουν το ποτάμι. Αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν, την οποία την έχουμε αναρτήσει στο site μας, την έχουν ήδη υπογράψει πάνω από 1.000 άτομα, ανάμεσά τους πολίτες που είναι γνωστοί. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας πω μερικά ονόματα για το ποιοι την έχουν υπογράψει. Αν είναι κάποιοι, έτσι είναι ενδεικτικά. Έχω κάποια ονόματα μπροστά μου. Μπορείτε αυτό να σημαίνει, για να επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα, ότι το συνδέω καθόλου με την ανακοίνωση του Ευρωψηφοδελτίου την Τρίτη. Είναι καθηγητές όπως ο κ. Βασίλης Μαζόγλου, η κυρία Θάλια Δραγώνα, ο κ. Άγγελος Χανιώτης, ο κ. Νίκος Μουζέλης, ζωγράφη, ο κ. Δημαντής Αηδίνης, η κυρία Σπυριδούρα Πολίτη, εικαστικός. Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που έχω εγώ μπροστά μου. Mm. Αλλά είναι πολλοί άλλοι, είναι πάνω από 1.000, σας ξαναλέω. Μήπως όμως, επειδή είπατε κάποιες από τις θέσεις που, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, είναι πολύ μειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία, εξού και οι πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Δεν συμμερίζομαι την εκτίμησή σας ότι είναι μειοψηφικές θέσεις στην ελληνική κοινωνία, ούτε ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας Κράτους, στον οποίο αναφέρθηκα, ούτε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον που μου το λέτε. Αν τα κόμματα πρέπει να πολιτεύονται με βάση του τι νομίζουν ότι θέλει η κοινωνία. Γιατί σήμερα βγήκε αυτή η έρευνα που θα την έχετε υπόψη σας, ο δείκτης Τίμπρο, που λέει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε λαϊκισμό. Ακριβώς, η δεύτερη χώρα σε λαϊκισμό στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω πρέπει να μας θλίβει, ότι έχει επικρατήσει η ιδεολογία του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Γιατί περί ιδεολογίας πρόκειται. Όταν βάζεις τον λαό απέναντι σε μια ελίτ, υποτίθεται, και θεωρείς εσύ ότι ως κόμμα εκφράζεις το λαό. Και βέβαια ρητορικοί λαϊκισμού έχουν δυστυχώς τα μεγάλα κόμματα. Να ρωτήσω αν οι εκλογές είναι το κρίσιμο στοίχημα αυτή την ώρα για εσάς, γιατί ακούω τον κύριο Θεοδωράκη να λέει ότι είναι μια ευκαιρία για restart. Ναι, το πιστεύουμε αυτό. Εννοείται οι ευρωεκλογές τώρα. Ναι, οι ευρωεκλογές του Μαΐου. Ναι. Βεβαίως το πιστεύουμε αυτό, γιατί αυτό δείχνει και η δυναμική των ανθρώπων που έρχονται στο ποτάμι. Μετά από όλα αυτά που μεσολάβησαν το τελευταίο διάστημα, με τη συμφωνία των Πρεσπών, με τους βουλευτές κάποιους να φεύγουν και να αποχωρούν, βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται, γιατί έχει εκτιμήσει ακριβώς αυτή την στάση της συνέπειας. Ξέρετε, 5 χρόνια που έχουμε γενέθλια την Τρίτη, και το έχει πει και ο ίδιος ο Σταύρος Θεοδωράκης, δεν θα βρούμε μία δήλωσή του, κάτι που να έχει πει και μετά να έχει αλλάξει γνώμη. Αυτή τη συνέπεια νομίζω είναι που επικροτεί ο κόσμος και θα φανεί και στις ευρωεκλογές. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά. Και καλή αρχή στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.